Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, γεια σας για άλλη μια εβδομάδα από τη μακεδονική πρωτεύουσα, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, όπου αυτή την περίοδο τα καλλιτεχνικά σχήματα φυτρώνουν ένα-ένα σαν τα μανιτάρια και σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψουν στις τεράστιες γιγαντοαφίσες που φιγουράρουν εδώ. Και εμείς μην ξεχνάτε ότι καταγράφουμε και παρουσιάζουμε όχι μόνο τις ωραιότερες προτάσεις μέσα και έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα λαμπερά πρόσωπα. Ένα από αυτά ο αγαπημένος καλεσμένος Νίκος Ζωηδάκης. Μπαίνω κατευθείαν στην κουβέντα μου και χαίρομαι διπλά. Πρώτον, γιατί απέναντί μου έχω έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, έναν φίλο. Και δεύτερον, γιατί έχεις μια θετική ενέργεια, η οποία κάποιος που σε γνωρίζει από κοντά την απλώνεις απλόχερα και μεταδίδεται στον συνομιλητή σου ή σε αυτόν που δίπλα. Φαντάζομαι ότι και το τηλεοπτικό κοινό θα παίρνει μια τέτοια θετική ενέργεια, γι' αυτό και σε αγαπάνε, Νίκο. Να είναι καλά και ο κόσμος, να είσαι καλά και εσύ που για μια ακόμα φορά με φιλοξενείς στην εκπομπή σου. Χαίρομαι που σε ξανασυναντώ μετά από αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια. Έχω να έρθω σε σχήμα στη Θεσσαλονίκη 5 χρόνια. Τόσο έχω να σε δω. Τόσα χρόνια έχουμε να σμίξουμε, αλλά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία και παντοτινή. Νίκος Ζωηδάκης, Θεσσαλονίκη, με ένα σχήμα έκπληξη. Μάκης Δημάκης, Νίκος Ζωηδάκης. Στο Icon, έτσι, ακριβώς. Στην περιοχή Βίλκα λίγο πιο κάτω. Σωστά. Πόσες μέρες πια, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαστε. Αυτό το σχήμα προέκυψε μέσα από την ανάγκη του κόσμου αυτή την εποχή να ξεχάσει όλα τα προβλήματα. Τα ονόματα Δημάκης και Ζωηδάκης παραπέμπουν τη σκέψη του κοινού σίγουρα στη διασκέδαση. Αυτό προσπαθήσαμε να ενώσουμε και οι δυο με τις δυνάμεις μας. Ο καθένας με το δικό του τρόπο, εγώ με τη λύρα μου, ο Μάκης με το δικό του ταπεραμέντο. Και δεν σου κρύβω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και η αποδοχή του κόσμου είναι αυτή που εμείς θέλαμε. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος χαμογελαστός και φεύγει με ένα προσωπάκι ευτυχισμένο. Έτσι. Εγώ σκεφτόμουν τα κριτικά ακούσματα με το λαϊκό τραγούδι. Βέβαια τα κριτικά ακούσματα κολλάνε παντού, έτσι. Έχουν γίνει ειδικά τα 15-20 τελευταία χρόνια, έχουν γίνει must. Έτσι ακριβώς. Ναι. Απλά με το λαϊκό τραγούδι κολλάει περισσότερο, Νίκο. Η κριτική μουσική μπορεί να κολλήσει με όλα τα είδη. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον Παπακοσταντίνο, έχω συνεργαστεί με το Μελά, έχω συνεργαστεί με τη Βύση, με τον Καρά, κολλάει με τον Καψάλη, με τον Τζαχουρίδη. Αυτό θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω λοιπόν, μέσα από αυτή την εμπειρία και από αυτές τις μεγάλες συνεργασίες που έχεις κάνει, ποιο πιστεύεις ότι ήταν το απόλυτο σχήμα ή το απόλυτο κόλλημα, δηλαδή της κριτικής κουλτούρας μουσικής με ποιο είδος τραγουδιού? Δηλαδή, ποιο σχήμα ήταν αυτό που αγαπήθηκε τρελά από το κοινό? Κοίταξε, τρομερή ανταπόκριση υπάρχει και σήμερα εφίσταται αυτό το σχήμα. Καψάλης, Τσαχουρίδης, Ζωηδάκης, που ενώνουμε τις τρεις παραδόσεις της χώρας μας και τις κάνουμε έτσι μια αγκαλιά, γι' αυτό έχουμε και μια δύναμη, θα έλεγα. Και μια, ο τίτλος δηλαδή των παραστάσεων αυτών είναι «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά». Αυτό. Η μια γροθιά. Έτσι, μας αντιπροσωπεύει πάρα πολύ, γιατί ο καθένας στο είδος του δίνει τον καλύτερό του εαυτό και ο κόσμος που έχει έρθει, όσες φορές μας έχουν δει αυτό το σχήμα, είναι... Δεν το χορταίνει. Εμείς δεν το χορταίνουμε. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να είμαστε οι τρεις καλλιτέχνες απάνω στο stage και να γυρνάμε πίσω να βλέπουμε 25 μουσικούς να κλαίνε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όμως τώρα, αυτό που ζω με το Μάκη το Δημάκη για μένα είναι κάτι διαφορετικό και έχουμε κολλήσει με το Μάκη και ο λόγος είναι ότι ξεκινήσαμε με το σκοπό που σου είπα από την αρχή, να περάσει καλά ο κόσμος. Ο κόσμος, του υπόσχομαι και μέσα από την εκπομπή σου, όποιος έρθει, αν δεν περάσει καλά, να μην πληρώσει. Όχι, θα σου επιστρέψουμε τα χρήματα πίσω στην υγεία μας. Νίκος Ζωηδάκης, σε καλωσορίζω στο Καρνάγιο, το στέκι των Καλοφαγάδων. Είσαι λάτρης του φρέσκου ψαριού? Ποιος
καλοφαγάς, δεν του αρέσει το φρέσκο ψάρι. Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό σε έφερα σήμερα εδώ για να γευματίσουμε μετά. Πάμε να παρακολουθήσουμε Καρνάγιο εδώ στους Αμπελόκηπους, Ακριτών 15. Αποτελεί την πρώτη συνδιασκέδαση και σε λίγο περισσότερο Νίκο Ζωηδάκη. Δεν έφερε τη λίρα σου και στεναχωριέμαι. Το βράδυ θα έρθετε στο Icon. Έτσι, για να τα πούμε από κοντά, βλέπετε. Στην υγεία σας. Yeah. Στην υγεία σου, Νίκο. Επιστροφή κυρίες και κύριοι εδώ στο Καρνάγιο για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ο Νίκος Ζωηδάκης εν ώψη των εμφανίσεων, των καταπληκτικών εμφανίσεων με τον Μάκη Δημάκη. Πώς τον βλέπεις σαν άνθρωπο, χαμηλών τόνων, ξεχωριστός καλλιτέχνης? Είναι μια θόρυβη δύναμη για μένα. Είναι τρομερή δύναμη ο Μάκης. Έχει τρομερή απήχηση στο κοινό και δεν κάνει τίποτα. Τίποτα όμως, ούτε σκάνδαλα, ούτε, δηλαδή μέσα από τη δουλειά του έχει αγαπηθεί. Είναι ένας απλός άνθρωπος που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, αγαπάει αυτό που κάνει. Έχει μάθει να σέβεται, γι' αυτό τον σέβεται και ο κόσμος. Έχει καθαρό πρόσωπο που σημαίνει ότι... Καθαρή ψυχή. Έτσι, ακριβώς. Και είναι από τα πιο συνεργάσιμα παιδιά που έχω συνεργαστεί στα χρόνια που δουλεύω. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος. Τι σου λέει, παίρνει συμβουλές, γιατί σέβεται τους καλλιτέχνες. Σε συμβουλεύεται, Νίκο? Συζητάμε, τα πάντα συζητάμε. Βέβαια, ό,τι αφορά τη δουλειά μας και ακόμα και τη ζωή μας. Συζητάμε πολλά πράγματα με το Μάκη. Αλλά θα σου πω το πρώτο που μου έκανε εντύπωση στις πρόβες. Που αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας συνάδελφος πλην του Βασίλη του Καρά. Κάναμε την πρόβα τζενεράλε. Την άλλη μέρα το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, ήταν ο Μάκης, μου λέει: Νίκο, είδα τους χρόνους μας και έχεις βάλει λίγο χρόνο στο μέρος σου. Πρόσθεσε 15-20 λεπτά παραπάνω. Άκου. Που συνήθως, εσύ που ξέρεις και μπαινοβγαίνεις τώρα στους χώρους τους δικούς μας. Ο ένας κλέβει από τον άλλο περισσότερο. Ναι, το λεπτό κυνηγάνε και το δευτερόλεπτο. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ ανοιχτή έτσι σχέση μεταξύ μας. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι σου έδωσε και περισσότερο χρόνο ο μεγάλος Βασίλης Καράς. Εγώ εκεί μένω, Νίκο. Εντάξει, ο Μάκης Δημάκης φεύγει έναν ερχόμενο αστέρι, αλλά όταν και ο βασιλιάς του λαϊκού τραγουδιού σου δίνει περισσότερο χρόνο, αυτό θέλω να μου σχολιάσεις. Καλά, εντάξει. Δεν χρειάζεται μου σχόλια. Μου κάνει εντύπωση για τον Βασίλη Καρά. Δεν χρειάζεται σχόλια για τον Βασίλη Καρά. Ο Βασίλης ο Καράς είναι μια ιστορία μόνος του, είναι μια κατηγορία μόνος του. Ούτε ξαναγεννήθηκε ούτε θα ξαναγεννηθεί η Βασίλη Καρά. Και σήμερα Καράς. Λοιπόν που είστε αντίπαλοι, πώς γίνεται, ανταγωνιστές? Λοιπόν, αυτό τώρα θέλω να μου το σχολιάσεις. Αν σου πω γιατί τώρα. Γιατί είναι μια πόλη αυτή τη στιγμή με πολλά σχήματα. Υπάρχει, καταρχήν δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Μέσα σε εισαγωγικά. Μπορεί να φαίνεται στα μάτια του κόσμου ότι ίσως να είναι ανταγωνισμός, αλλά δεν είναι ανταγωνισμός. Γιατί για να σου δώσω να καταλάβεις, στην πρεμιέρα τη δικιά μου, ο Βασίλης ο Καράς ήταν εκεί παρόν. Εχθές, επειδή δούλευα εγώ, μιλήσαμε στο τηλέφωνο 5-6 φορές πριν να ξεκινήσει. Κατά τις 4 ώρα χτυπάει το τηλέφωνο, πού είσαι? Σε περιμένω. Να μην στα πολυλογώ, τελειώσαμε το δικό μας μέρος 5 η ώρα το πρωί. Του στέλνω μήνυμα, έρχομαι. Δεν μου απάντησε. Την ώρα που πήγαινα εγώ στο καμαρίνι, του είχε πάει αυτό στο δικό μου. Λάκα είχε κάνεις. Φύγει από το Fix και είχε έρθει στο Icon. Και τελικά πώς συναντηθήκατε? Συναντηθήκαμε στην καντίνα, στον δρόμο. Νίκο Ζωηδάκη, κυρίε και κύριοι, Θεό, κάνουμε μία βόλτα στην αγορά τη πόλη και επιστρέφουμε. Ωραία πράγματα μου λες, Νικολή. Αλήθειες. Εδώ Θεσσαλονίκη κυρίες και κύριοι, για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, το λέμε και το φωνάζουμε. Είμαστε διπλά ευτυχισμένοι και χαρούμενοι γιατί ένας υπέροχος καλλιτέχνης που δίνει χαρά στον κόσμο με τα τραγούδια. Τι είναι αυτή η μαγεία που χαρίζεις και ο κόσμος γουστάρει, Νίκο Ζωηδάκη, και έχεις φανατικό κοινό. Δηλαδή, ερχόμενος να γράψω, με παίρναν άσε με να γράψω με τον Νίκο Ζωηδάκη. Λατρεία μεγάλη. Να είναι καλά ο κόσμος. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Δεν υπάρχουν μυστικά. Λιράριδες, πολύ. Ναι. Γιατί είναι ο Νίκος Ζωηδάκης πια? Τι είναι αυτός ο Νίκος Ζωηδάκης? Ένας κοινός θνητός σαν όλο γιατί τον κόσμο. Γιατί έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, πες μου, βρε Νίκο? Γιατί μιλάει τη γλώσσα την καθημερινή. Δεν προσπαθώ ούτε να δείξω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ό,τι βλέπεις απάνω στην πίστα είμαι και στη ζωή μου. Δηλαδή, αν με δεις χαρούμενο, να ξέρεις ότι δεν είναι προσποιητό. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος εισπράττει την αλήθεια. Η αλήθεια δεν κάνει ποτέ. Έτσι ακριβώς. Και κάτι ξεχωριστό που γίνεται με τη δικιά μου την περίπτωση είναι ότι ο κάθε θαμώνας που θα βρεθεί στον χώρο που τραγουδάω
γίνεται θέμα του προγράμματος. Γιατί κάνω αυτό που δεν κάνουν άλλοι, δηλαδή τον αυτοσχεδιασμό. Ο αυτοσχεδιασμός στο να κάνεις θέμα τον Κώστα που κάνει την εκπομπή, κάνει τον κάθε θαμόνα ξεχωριστό. Μάλιστα. Και όταν αυτό... είσαι στεναχωρημένος, το δείχνεις. Φαίνεται. Δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν μπορώ να πω ψέματα. Η αφωνία που υπήρχε στους καλλιτέχνες λόγω του κορονοϊού, Νίκο, πόσο σου στήχησε που είσαι ένας λαλίστατος καλλιτέχνης που σου αρέσει και η επικοινωνία, γιατί είσαι επικοινωνιακός, ναι, έτσι. Πόσο σε πείραξε, αν θέλεις. Κοίτα, δεν σου κρύβω ότι εγώ είχα ανάγκη ένα διάλειμμα, γιατί δουλεύω, τρέχω 40 χρόνια και τρέχω με ρυθμούς Θανάση Βέγκου. Δηλαδή μπορεί να με δει σήμερα στην Κρήτη και την άλλη μέρα να τραγουδάω στη Νέα Υόρκη. Και ναι, την άλλη μέρα να με δει στο Καμερούν, στην Ντουάλα. Άρα ήταν ότι καλύτερο αυτή. Για μένα οι πρώτοι 5-6 μήνες ήταν ευλογία Θεού. Γιατί έκατσα με την οικογένεια, χάρηκα τα παιδιά μου, ήμουνα στο χωριό που ζω, γιατί ζω σε ένα χωριό και στην εγώ, Κρήτη. Και εγώ στη Δράμα, στο Κτήμα. Ναι. Εγώ ζω στον Κουρνά στην Κρήτη. Εκεί δεν νιώσαμε τόσο έντονα τον περιορισμό της καραντίνας, γιατί θα βγαίναμε να πάμε στο βουνό, θα πηγαίναμε μια βόλτα στη θάλασσα. Δεν... Τελικά έχει και θετικά, έτσι, γιατί ερχόμαστε και περισσότερο σε επαφή με την οικογένεια, που όσο να είναι λόγω δουλειάς... Ακριβώς, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Ποτέ, έτσι. Λοιπόν, αν δεν συνέβαινε αυτό, όχι πως συνέβη καλώς, ναι, αλλά πάνω στην κακομοιριά βγήκε και κάτι καλό. Στην ατυχία λέμε είμαστε και τυχεροί. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν περνάει ο χρόνος και οι 6 μήνες γίνονται 12 και οι 12 24, αρχίζει και σου χαλάει όλη σου την ψυχολογία, γιατί δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ό,τι δουλειά και να κάνεις, δεν πάνε να είσαι τραγουδιστής, δεν πάνε να είσαι δημοσιογράφος, δεν πάνε να είσαι ταβερνιάρης, ό,τι και να είσαι. Όταν δεν μπορείς να προγραμματίσεις το αύριό σου, είναι πολύ, πολύ οδυνηρό ψυχολογικά. Σε ρίχνει πάρα πολύ. Μάλιστα. Εντάξει, πέσαμε κι εμείς. Απλά οι καλλιτέχνες έχουμε το όπλο μας, αυτό που εμένα, ας πούμε, είναι η λύρα ή είναι το στούντιο που θα πάω να μπω και θα γράψω κάτι. Μέσα από την καραντίνα βγήκαν και ωραία πράγματα. Βέβαια, πάντα. Στη μουσική εγώ δεν εφησυχάζομαι. Κάναμε και 2-3 ωραίες εκπομπές στην τηλεόραση, μια συναυλία με τον Βασίλη τον Καρά εδώ στην Πύλη Αξιού και με τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Το αδιαχώρητο, έτσι. Χαμός. Κάναμε άλλη μια συναυλία με τον Νίκο τον Κουρκούλη στο θέατρο του Πειραιά. Γίνανε δηλαδή πράγματα μουσικά, έκανα δουλειές. Έκανα ένα κομμάτι, το τελευταίο τραγούδι της Πάολα, το έμαθα να μαθαίνω. Μου έκανε την τιμή και... Έλα, ναι. Πήγες εδώ να τη δεις. Πώς δεν πήγα. Ναι, δεν με κάλεσες να έρθω να δω μεγάλες στιγμές. Το είπατε μαζί. Στην Κρήτη το είπαμε. Ναι. Ωραία, το είπαμε στην Κρήτη. Έγραψα κι άλλο ένα τραγούδι με το μεγάλο συνθέτη τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο που έχει τίτλο «Για εκείνη». Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν εφησυχάστηκα μέσα σε αυτό το... Δημιούργησες. Ναι, και το εισπράττω σήμερα. Κάνουμε ένα διάλειμμα και θα μου πεις από πού εμπνέεσαι όταν γράφεις. Κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, Νίκο Ζωηδάκης εδώ στο Καρνάγιο, Αμπελόκηπους. Από πού εμπνέεσαι και γράφεις τέτοια ωραία τραγούδια, κύριε Ζωηδάκη? Από την ίδια τη ζωή. Είσαι και διορατικότητα έχεις. Πολύ. Όταν το γράφεις, λες αυτό το τραγούδι θα φύγει, ας πούμε. Όχι, δεν σκέφτομαι έτσι. Πώς σκέφτεσαι? Δεν λειτουργώ δηλαδή με τη λογική ότι αυτό θα το γράψω και θα φύγει και θα πιάσει και θα πετύχει κτλ. Όταν γράφω κάτι και το δίνω στο κοινό, θέλω να αρέσει σε μένα. Αν αρέσει σε μένα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αρέσει και σε αυτούς που με αγαπάνε. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι όταν γράφεις? Χαρούμενη, Αναλόγως. Για ποιο τραγούδι σου είσαι περήφανος πολύ? Κοίτα, είμαι πάρα πολύ περήφανος για το τραγούδι που λέει «Θα γράψω ένα τραγούδι να το λες όταν θα κλαις». Είναι ένα τραγούδι που έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα. Ήταν και μια γροθιά στο μαχαίρι, γιατί εγώ σαν λυράρης τόλμησα τότε να πω ένα ζεμπέκικο. Να πίστευτο, ναι. Έτσι, με λύρα όμως, με κριτικό ηχόχρωμα. Πώς τα μπερδεύεις όλα γλυκά?
Τα μπερδεύω, δεν είναι μπέρδεμα. Η μουσική είναι μία. Ναι, αλλά εσύ έχεις μία. Μαγεύω. Έτσι, όταν γίνεται μία χημεία ωραία, βγαίνει και ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην βγει. Ναι, μα το πάνε είναι να σέβεσαι αυτό που κάνεις. Έχεις ανθρώπους που σε συμβουλεύουν γι' αυτό. Ναι, τον Νίκο. Βαδίζω πάντα σύμφωνα με το ένστικτό μου. Τι να σου πω τώρα, ότι από τότε που ήμουν μικρό παιδί και πρωτομπήκα στο στούντιο και ερχόταν η παραγωγή των εταιριών και μου λέγανε θέλω να ακούσω ότι θα γράψεις, τους έδιωγνα όλους, τους λέω θα βγάλετε αυτό που γράφω, δεν θέλω να τα ακούσει κανείς, θα τα ακούσετε όταν τα κυκλοφορήσει. Διότι έχουμε ένα ελάττωμα οι Έλληνες. Αν ρωτήσεις αυτό το κρασί τι χρώμα έχει, 10 άτομα θα σου πούνε 10 διαφορετικές γνώμες. Α, καλά, εννοείται. Και τελικά αποπροσανατολίζεσαι από τα πιστεύω σου και από τα θέλω σου. Λοιπόν, έμαθα από μικρός ότι σκέφτομαι να το κάνω και να επομίζομαι τις ευθύνες. Όλες τις ευθύνες. Και την επιτυχία και την αποτυχία. Το ένστικτό σου σε έχει διαψεύσει ποτέ? Σχεδόν ποτέ. Ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Μάλιστα. Δεν είμαι ο αλάνθαστος. Εννοείται. Ούτε ο Πάπας. Ο κοινός μόνο δίνει. Μα άμα δεν κάνεις λάθη δεν μπορεί να μάθεις, έτσι δεν είναι? Θέλω να ακούσω την άποψή σου για τον εμβολιασμό που πολύς δώρος γίνεται, αλλά κάνουμε ένα διάλειμμα και θα κλείσουμε με αυτό. Φύγαμε κυρίες και κύριοι για τις τελευταίες βόλτες μας και επιστρέφουμε διότι ο χρόνος περνάει και εσύ πρέπει να ετοιμαστείς για το βράδυ. Ακριβώς. Το Icon σε περιμένει και σήμερα μαθαίνω sold out. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Στην υγεία μας Νίκο Ζωηδάκη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ζήτημα. Εμβολιασμός, μη εμβολιασμός, αρνητές και τα πάντα όλα. Θέλω να ακούσω την άποψή σου γιατί είναι πολύ σημαντική. Γιατί ξέρεις, ας πω ακούω ότι οι καλλιτέχνες είναι πρότυπο στο να πολλούν πολλοί να εμβολιαστούν. Δηλαδή έχουν εμβολιαστεί, θα σου πω τώρα ναι, ονόματα γιατί δεν θέλω να κάνω. Ας πούμε, π.χ. έχω ακούσει από 50 άτομα εμβολιάστηκα για να πάω να ακούσω τον Νίκο Ζωηδάκη, ας πούμε, ναι, που θα έρχονταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Α, ναι, ναι. Επιτελείται έργο. Πώς δεν είναι σημαντικό. Πώς δεν είναι σημαντικό. Λοιπόν. Κοίτα, εγώ έχω εμβολιαστεί. Και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου ξέρω ότι έχουν εμβολιαστεί και ο λόγος είναι καθαρά για να μπορούμε να κυκλοφορούμε πιο ελεύθερα. Τι γίνεται, δεν θα κρίνω και δεν θα κατακρίνω τον άνθρωπο που έχει τους συνδυασμούς του στο να κάνει το εμβόλιο, γιατί ο ένας μπορεί να φοβάται, ο άλλος μπορεί να μην πιστεύει, ο άλλος μπορεί να θεωρεί ότι το περνάνε τσιπάκια που λένε στα πεζοδρόμια. Ναι. Αυτά δεν τα θεωρείς όμως γελιότητες? Άκου, επειδή δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, δεν μπορώ ούτε να πώς να σου το πω, ούτε να κατακρίνω, ούτε να επικρίνω, ούτε να προτρέπω κάποιους τι θα κάνουν. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει. Την οικογένειά σου την ασφαλίζεις εσύ? Εννοείται. Άρα λοιπόν είσαι υπέρ. Έτσι. Είμαι υπέρ του εμβολίου. Είμαι υπέρ του εμβολίου γιατί αν κάτσουμε και δούμε ότι του πλανήτη οι επιστήμονες σου λένε ότι ξέρεις κάτι, αν θα εμβολιαστεί ο πληθυσμός θα τελειώσει αυτή η λέλαπα, είμαι υπέρ. Έτσι. Δεν, λοιπόν, δεν είμαι όμως εναντίον των ανθρώπων που έχουν τους συνδυασμούς τους. Εννοείται. Απλά είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι αφού αποφασίζεις να μην το κάνεις, δέξω και τις συνέπειες. Δέξω και τις συνέπειες. Δηλαδή θα είναι κρίμα από τη στιγμή που σου δίνει μια γραμμή η πολιτεία και σου, λέει, όπλο. Και σου λέει ότι αυτό το όπλο σε βοηθά πρώτον, δεύτερον, λειτουργήσει το μαγαζί του ανθρώπου που ήρθαμε σήμερα για να μπορώ να τραγουδήσω εγώ, για να μπορώ να έχω κοινό. Να σε ακούσω κάτω εγώ. Κάτσε. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αν δεν θέλω όμως να κάνω διαφορετικά. Κάτσε στο σπίτι σου. Θα πάει ο Κώστας να ακούσει το Ζωηδάκι. Μέσω YouTube. Και ο φίλος που έχει τον ενδιασμό του. Λυπάμαι. Μου λένε ορισμένοι, μα δεν είναι δημοκρατία αυτή. Μα δεν μιλάμε για δημοκρατίες τώρα και για πολιτικά τερτύπια. Μιλάμε για την υγεία μας. Έτσι. Έτσι. Ποιο τραγούδι σου αφιερώνεις στη Θεσσαλονίκη που σε αγαπά και σε στηρίζει? Μια ματινάδα. Για πες το ρεφρέν, αγόρι μου. Δεν έχει ρεφρέν. Είναι μια ματινάδα που λέει σε δύο ομάδες αίματος το αίμα μου ανήκει.
Η μία Κρήτη λέγεται και η άλλη Σαλονίκη. Αγόρι μου, η Θεσσαλονίκη σε αγαπά. Κυρίες και κύριοι, τα αστέρια και οι ωραίες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Νίκος Ζωηδάκης ήταν κοντά μας. Για πόσο καιρό θα είσαι ακόμα και για άλλη μια φορά να πούμε στο κοινό που μας παρακολουθεί? Έχουμε ξεκινήσει με τη λογική να μείνουμε όλο τον Νοέμβριο. Τώρα θα δούμε. Γιορτές θα είσαι εδώ? Έχουμε πει για ένα μήνα. Στερετικό δίνεις, κύριε Ζωηδάκη, στον κόσμο. Ας περάσουμε καλά τον ένα μήνα και έχει ο Θεός. Λοιπόν, προσέλθετε για να μας μείνει και τις γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Στην υγειά μας. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 και 9, από την συχνότητα του κανάλι Ε. Από το Καρνάγιο, σας ευχόμαστε να περνάτε πάντα καλά.